πολλά στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, χρόνια πολλά. Γεια σου όλοι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείς. Υγεία. Πάνω απ' όλα. Τι ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα? Ναι, είναι καλή ερώτηση, γιατί την Πέμπτη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι είδαμε κάτι πάρα πολύ παράξενο, πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλες εμφανίσεις που μπορεί να είχαν κάποιο ζήτημα, ένα τακτικό ζήτημα ή ξέρω εγώ δεφορμάρισμα κάποιων παιχτών ή κακή λειτουργία σε κάποιο τομέα του παιχνιδιού. Mm-hmm. Την Πέμπτη είδαμε κάτι πολύ άνευρο, προβάς πάω για μεγάλο διάστημα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα εμφανιστεί ξανά. Υπάρχει μια αίσθηση, θα δούμε, ότι η κατάσταση στα ελληνικά παιχνίδια είναι πιο πιεστική και αυτό βοηθάει στο αγωνιστικό πρόσωπο που εμφανίζει η ομάδα. Πιο πιεστική αυτό... ως προς το αποτέλεσμα εννοείς? Ναι. Mm. Όλος ο περίγυρος ότι πιέζει, ασχολείται περισσότερο, δημιουργεί μια άλλη αίσθηση, ένα άλλο κλίμα ελληνικά παιχνίδια σε σχέση με τα ευρωπαϊκά τα πρώτα. Βέβαια, έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα πλέον και στην Ευρώπη είναι η ίδια κατάσταση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, εννοείται εντάξει, ότι έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Εννοείται ότι είναι δύσκολη και πιεστική, αλλά δεν περνάει. Δεν ήταν αυτή η εικόνα με την Πλιζέν την Πέμπτη για ένα παιχνίδι από ΠΑΟΚ, πραγματικά και εγώ ήταν για αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν πέρασε αυτό. Mm-hmm. Έπρεπε να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες στην πορεία παιχνιδιού για να αλλάξει η αίσθηση. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι σήμερα, αλλά θα το δούμε. Το παιχνίδι είναι βραδινό στις 9. Από εκεί πέρα έχει αφήσει σαφώς έξω ποδοσφαιριστές, γιατί δεν χωράνε όλοι. Έχει μείνει έξω και ο Μιχαηλίδης, που ναι, αυτή τη στιγμή είναι ο τέταρτος στόπερ της ομάδας. Έχει μείνει έξω ο Τσάλοφ. Έχει απουσίες. Ο Τσιφτσής, εντάξει, είναι μόνιμα απών. Δεν έχει Λουτσέσκο. Από Σουήτα, Σωστό, ναι. Ο Λουτσέσκο εκτείει την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, οι ημερολογιακές είναι οι μέρες, αλλά ναι, πέφτει μέσα σε αυτό το διάστημα των 23 ημερών. Ο ΠΑΟΚ και τα θέση στην έφεση και θα περιμένει, νομίζω, να εκδικαστεί λογικά την Πέμπτη. Την προσεχή Πέμπτη. Και όπως εκτιμούν με αρκετές πιθανότητες να σβήσει το ένα, ίσως δεκαπενθήμερο, για τα δύο επεισόδια για τα οποία κατηγορείται. Όσο και αν η ΠΑΟΚ έδειξε, είχε στοιχεία και βίντεο για να δείξει ότι δεν συμμετείχε στα δύο συγκεκριμένα επεισόδια με τον Λαμέλα και τον Βέγκα. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον αφορά τον σχηματισμό, και μάλλον πρώτα απ' όλα για τις επιλογές, βλέπω ότι έχει πάρα πολλούς αμυντικούς. Πάρα πολλούς, δηλαδή έχει αφήσει έξω τον Τσάλοφ, είναι έξω και ο Σορετήρε και έχει πάρει πολλούς παίχτες πίσω, και ο Βιερίνια και ο Ότο και Τζιόρα, ο Λόβρεν, ο Κόλλι, ο Γκόμεζ, ο Μπάμπα. Πάρα πολλά πλάγια μπακ για κάποιο λόγο. Προφανώς κάποιος από αυτούς, και ίσως ο Βιερίνια κυρίως, να αποτελέσει λύση μέσω επιθετική. Ναι, επειδή την αλλαγή συστήματος μάλλον τη μετέθεσε χρονικά για κάποια άλλη στιγμή στην ερώτηση που του έχει γίνει, τη σχετική. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα κάνει αλλαγή συστήματος. Ποτέ, ναι. Και μιλάμε βέβαια... Μα τόσα χρόνια το βλέπουμε ένα παγιωμένο ουσιαστικά 4-2-3-1. Ναι. Εντάξει, φυσικά αν παρακολουθήσουμε και αν αναλύσουμε παιχνίδι του ΠΑΟΚ την ώρα του αγώνα... Αλλάζουν, ναι. Θα διαπιστώσουμε πόσες πολλές αλλαγές μπορεί να γίνουν και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Γιατί είναι πάρα πολύ σχετικό το σύστημα και το ότι ξεκινάει, ξέρω εγώ, επιθέμενος με 4-2-3-1 ή το 4-4-2 όταν άμυνε. Ναι, το έλεγα για μια πιο δομική αλλαγή, δηλαδή για μετριάδα στην άμυνα. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό, μόνο το σε έκτακτη ανάγκη, μόνο σε στο φινάλε κάποιου παιχνιδιού. Και κάπως έτσι και οι δύο επιθετικοί μπροστά. Ναι. Οπότε σε επίπεδο προσώπων? Σε επίπεδο προσώπων είναι πιθανός ένας σχηματισμός, φυσικά με τον Κοτάρσκι στο τέρμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα με τον Σάστρε δεξιά, του Μπάμπα δεν μπορώ να το εκτιμήσω,
είναι πολύ ιδιαίτερη περίοδος, είναι απαραίτητος, έχει ένα μυϊκό ζήτημα, δεν ξέρω αν μπορεί και πρέπει να πιεστεί και σε αυτό το παιχνίδι, θα το δούμε, μάλλον θα έρθει τον πάγκο. Ο Λόβριν θα παίξει, ο Κόλλι θα παίξει, ο Σντόεφ με τον Σβάμπ είναι πιθανό δίδυμο, ο Μούρκ, ο Κωνσταντέλιας αριστερά, ο Ντεσπότοφ και στην κορυφή λογικά ο Σορετήρε. Θα έχει αρκετές αλλαγές αν συγκρίνουμε με τον αγώνα της Πέμπτης. Mm-hmm. Και έρχεται και μάτς Κυπέλλου, οπότε ενδεχομένως να δούμε και άλλα πρόσωπα, π.χ. ντεμπούτ ο Παυλένκα, ενδεχομένως. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ πιθανό. Και η διαφοροποίηση στο ρόστερ από Ελλάδα σε Ευρώπη, οι παίκτες μπορούν να παίξουν μόνο σε Ελλάδα και ο Λόβριν με το Μούρκ σίγουρα και κατά δεύτερο λόγο και ο Βερίνια θα παίζουν σε αυτούς τους αγώνες. Είναι ακόμα σε φάση που ενεργοποιεί, που δοκιμάζει, σε φάση που προσπαθεί να κάνει αλλαγές που δεν θα επηρεάζουν τόσο πολύ την εικόνα και την ποιότητα της ομάδας. Mm-hmm. Εντάξει, δεν το καταφέρνει. Συνήθως το καταφέρνει από εδώ και μετά. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε. Δεν περνάμαστε και σίγουροι. Και είναι και μια ευκαιρία, νομίζω, Δημήτρη, σήμερα, σε μια συνέχεια της καλής εμφάνισης που έκανε ο Τσουντάλη. Εντάξει, πρώτη κύρια είναι η νίκη. Μεσοβδόμαδα είναι ο καλής εμφάνισης. Να πάρει ακόμα πιο πολύ μπρος. Το έχει ανάγκη και ο ίδιος και κατ' επέκταση ο ΠΑΟΚ. Αντιμετωπίζεται ως δίδυμο και ότι ο Σουντάλη και ο Τσάλοφ έχουν πολλά κοινά σημεία και το χρονικό διάστημα που ήρθαν και το ότι δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν. Προχθές τελειώνοντας το μάτς ήταν η πρώτη φορά που βγήκαν στο Λουτσέσκο και οι πέντε αλλαγές. Δύο από αυτές ήταν ο Τσάλοφ και ο Σουντάλη που συνεργάστηκαν για πρώτη φορά ως δίδυμο στην επίθεση. Είχε πάρα πολύ καλά, όπως όλη η ομάδα τελείωσε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι με την Πλιζέν, φυσικά με τους 10 της Πλιζέν. Αλήθεια είναι και ναι. Αυτό. Και μένει σε επίπεδο χημίας και κινήσεων να τους δούμε πώς μπορούν να τα αποκριθούν. Τώρα, τώρα που είναι τρεις οι υγιείς φορ, κάτι διαφοροποιηθεί, ειδικά με τον Τσουντάλη στην πορεία για να παίξει και αριστερά, θα το δούμε. Δεν έχει σημάδι προς το παρόν, ότι σκέφτεται να τον αξιοποιήσει και αλλού. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη.